Από εδώ δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα. Σαν τι να φαίνεται δηλαδή? Να φαίνονταν κανένα αστεράκι, να κάναμε και καμιά ευχούλα. Ωραία. Υγεία και ευτυχία σε όλο τον πλανήτη. Για να δω ρε παιδιά. Για να και τι κάνεις παιδάκι μου ξύπνιος, είναι 2 η ώρα, στο κρεβάτι σου αμέσως. Γιατί είπε η κυρία να δούμε τα πεφταστέρια και να κάνουμε μια ευχή. Ναι, η κυρία το είπε, αλλά άμα σε δύο μπαμπάς τέτοια ώρα εδώ την έβαψες. Πήγαινε πάνω στο κρεβάτι σου. Όχι, θα κάνω μια ευχή. Τώρα δεν έχει άδικο ο μικρός αυτό που λέει. Τέτοια νύχτα και να μην κάνεις ευχή. Υπάρχουν ευχές τόσο δύσκολες που ο μόνος τρόπος να πραγματοποιηθούν είναι να τις ζητήσεις από ένα αστέρι που πέφτει. Κάτσε, συγγνώμη. Πρέπει. Έχει μια μικρή τρυπούλα που φαίνεται 2-3 αστέρια. Εκεί να περιμένουμε. Άμα πέσει κάποιο, σωθήκαμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε έξω όμως να το δούμε αυτό. Έλα από εδώ. Παιδιά, παιδιά, ελάτε, ελάτε. Γι' αυτό ήξερα ότι εκείνη τη νύχτα στην πόλη πολλοί κόσμος θα έμεινε ξύπνιος κοιτώντας τον ουρανό. Άντε, κοίτα, πέσανε 2. Τι 2? Αστέρια, βρε Διονύση. Ευχή έκανες? Έκανα, έκανα. Εσύ έκανες? Τι να κάνω. Oh. Καλό, ε. Oh. Ναι, ήταν καλό. Καλό δεν ήταν. Να πάρει ευχή. Πάλι βούλωσε. Ναι. Τι κάνετε μαζεμένοι έξω τέτοια ώρα? Βλέπουμε τα αστέρια. Από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν έχει ύπνο. Α, Γιαννάκη, εκεί, εκεί, κάνε μια ευχή γρήγορα. Να με θέλουν όλα τα κορίτσια της τάξης. Άρα, Γιαννάκη, μέσα στο μυαλό μου είσαι, και εμένα. Αν την πεις δυνατά, δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ. Ποτέ, ε? Ποιος είναι τέτοια ώρα? Έλαντε. Ούτε μια ευχή με την ησυχία του δεν μπορεί να κάνει κανείς. Ο Άλεξ είναι. Με ρωτάει αν έκανα ευχή. Όχι, πες του, δεν έκανες. Μάρκος, ή τι ευχή έκανες? Να εξαφανιστεί αυτός ο τύπος? Φυσικά και όχι. Εγώ η μόνη ευχή που έκανα ήταν να πάει καλά η μουσική μου καριέρα και να κάνουν επιτυχία τα τραγούδια μου. Βέβαια. Γιατί άλλο θα κεγώσουν άλλωστε εσύ? Πολλές ευχές σε αστέρια που πέφτουν πραγματοποιούνται. Ίσως η ευχή του Μάρκου να είναι μία από αυτές. Ίσως πάλι να την είπε δυνατά και να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Να εξαφανιστεί ο τύπος, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Α, και να πάρει και το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να πάει επιτέλους κάτι καλά στη ζωή μου. Να είμαι ερωτευμένη και ήρεμη ταυτόχρονα, γίνεται? Α, και να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να μεγαλώσει το στήθος μου κατά 2 νούμερα τουλάχιστον. Α, και αν είναι να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα, ας το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ας μη μεγαλώσει άλλο το στήθος μου. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Να μεγαλώσει το στήθος της Αφρούλας κατά 3 νούμερα τουλάχιστον. Όσο για το πρωτάθλημα, ας το πάρει ο καλύτερος. Να με ερωτευτεί μία ψηλή ξανθιά με στήθος νούμερο 4. Όσο για το πρωτάθλημα, χέστη κάποιος θα το πάρει. Μωρό μου. Καλημέρα, λιονταράκι. Ξέρεις τι ευχή έκανα χθες το βράδυ? Τι ευχή έκανες? Να κάνουμε ένα δικό μας παιδάκι. Αυτό ας το πάνω μου, Ελένη. Παπά. Που να μισώσει, τι θέλεις? Θέλω να μου υπογράψεις ένα άδεια για την εκδρομή στο βουνό. Ποια εκδρομή, ποιο βουνό, τι? Ναι, ξέχασα να σου το πω. Θα πάμε μια εκπαιδευτική εκδρομή με το σχολείο στο βουνό. Να δουν τα παιδιά του δάσους. Σε πιέσω πόνος για το δάσος. Θα έπρεπε να το ξέρεις, πατέρα. Εδώ και πολύ καιρό είμαι ευαισθητοποιημένος οικολόγος. Απορώ πως δεν το έχεις καταλάβει. Δεν αντέχω άλλο, φέρω να υπογράψω.
Ναι, και τώρα που τον είδα, θυμήθηκα. Μας έχει καλέσει η Βίξη στο σχολείο να μας μιλήσει για τη διαγωγή του. Γιατί τι έκανε πάλι? Τι έκανε? Έχει εξαπλώσει τις δραστηριότητες του και έξω από την τάξη. Ολόκληρο το σχολείο. Γι' αυτό ανεβαίνει στο βουνό, να οργανώσει το νέο Αντάρτικο. Καλημέρα σας και αντίο σας. Πού πας, παιδάκι μου, δεν θα πάρεις πρωινό? Όχι, όχι, με περιμένει ο Άλεξ, βιάζομαι, αντίο. Γεια. Ποιος είναι πάλι ο Άλεξ? Ένας καινούριος φίλος της Εύας. Και γιατί έχει μισό όνομα, παράνομος είναι? Είναι μοντέρνο, βρε Διονύση. Αυτό με το μοντέρνο συνέχεια το ξεχνάω, ρε. Τέλος πάντων, είναι καλό να βγαίνει με άλλους. Καταλαβαίνεις. Σε αυτό δεν έχεις άδικο, ναι. Καλημέρα. Μήπως πήρε το μάτι σας την Εύα? Όχι. Τι όχι, βρε Διονύση μου, μόλις έφυγε με τον Άλεξ. Α, τη δικιά μας έβαλες? Ναι, τώρα έφυγε με τον Άλεξ. Εγώ τώρα τι να πω? Ό,τι νομίζεις. Αυτά είναι της θρησκευτικού. Οπότε, εδώ κάθεται. Κάνε γρήγορα, ρε. Πόσες ώρες ήταν στην τουαλέτα? Θα βάλω λίγη από αυτή την πολύ ισχυρή κόλλα. Κάνε γρήγορα. Έρχονται. Ποιοι έρχονται, ρε? Εγώ φεύγω. Περίμενε, ρε. Τελείωσα. Θανάση, εδώ, παιδάκι. Όχι, όχι, άστον, άστον, γιατί. Θανάση, κάτσε εδώ, γιατί θέλουμε να σου μιλήσουμε. Δεν μπορώ τώρα, με περιμένω. Δεν σε περιμένει κανείς, κάτσε εδώ. Κάτσε εκεί πέρα, μπρος. Διονύση, κάτσε, σε παρακαλώ. Ναι. Μη! Τι μη? Μην καθίσει. Γιατί? Θέλω να μιλήσουμε όρθιοι, σαν άντρες. Ναι, καλά, άντρες, ηρεμήστε τώρα. Κάτσε, Διονύση μου. Έκατσα. Λοιπόν, σας μάζεψα όλους εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για το Θανάση. Θανάση, τα έχουμε δοκιμάσει όλα μαζί σου. Με το καλό, με το κακό και τίποτα, παιδί μου. Κάθε μέρα γίνεσαι και πιο άτακτος. Καταλαβαίνουμε τέλος πάντων ότι μπαίνεις στην εφηβεία, ότι οι ορμόνες σου είναι κάπως, αλλά τόσο κακή συμπεριφορά δεν δικαιολογείται. Τι κοιτάς εδώ, σου μιλάνε οι γυναίκες. Εσύ δεν είσαι πια ζωηρός, σας ασημάζευτος. Είναι που με έχετε βάλει στο μάτι. Που για όλα τα κακά της παιδείας εγώ φταίω. Ποιος έχει βάλει στο μάτι για τα κακά της παιδείας? Η Ελένη, για εξηγήσου. Μόνο η Ελένη, και εσύ και όλοι σας. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η ολοήμερη εκδρομή. Δεν είναι δυνατόν να περάσουμε όλο μας το βράδυ με τα θηρία. Εγώ εισηγούμε ο Θανάσης να μην έρθει μαζί μου. Συμφωνώ απολύτως να μην έρθει. Α, δηλαδή να πάνε όλα τα παιδιά και εγώ να κάτσω σπίτι. Να κάτσει σπίτι. Παιδί είμαι. Τι σας έκανα και με βασανίζετε? Τι σας έκανα και δεν με χωνεύετε? Έλα, παιδί μου, σε χωνεύουμε. Σε χωνεύουμε, βρε. Άρα στενά, τώρα το πήρες το μήνυμα, δεν το πήρες? Το πήρα. Μπράβο. Και τώρα θα ζητήσεις συγγνώμη τις δασκάλες σου και δεν θα τις ξαναβασανίσεις, έτσι? Εντάξει. Άντε, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Άντε, πάμε τώρα. Γιατί δεν πάμε τώρα? Ξέρεις κάτι εσύ? Τι να ξέρω εγώ. Θανάση. Πατέρα μου. Εσύ δεν τρώγεσαι πια. Διονύση μου, ηρέμησε η καρδιά σου. Ηρέμησε. Και κοιτάξτε πίσω τι γίνεται. Τι ωραίο είναι αυτό το μακό, μαλακό, ελαστικό. Τα πανέρια, παιδί μου, το πήρα ψηφτώσει. Έλα, ρε, θα πάρω κι εγώ του Μάικλ και άλλα χρώματα. Σα δεν ντρέπεστε, κοροϊδεύετε τον πατέρα μου. Στο διάλο από εδώ πέρα, στο διάλο, αλήτη. Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας? Ναι. Έλα, τι λες τώρα? Απαπα, φωτογραφία. Δικιά μου! Ναι, καλά, θα κοιτάξω. Έλα, φιλάκια, γεια. Αχ, δεν το πιστεύω. Αυτός ο Άλεξ είναι πολύ γλυκό παιδί. Θα έρθει μετά να με πάρει και μου ζήτησε και φωτογραφία μου. Και δεν μου λες, έχετε προχωρήσει? Όχι, παιδάκι μου, δεν έχουμε. Και πότε θα προχωρήσετε? Καλά, μια φωτογραφία ζήτησε το παλικάρι. Μπα! Τι έγινε, ρε, τι κόλλησες? Έτσι και καταλάβω ότι έχουν προχωρήσει με τον τύπο, θα το σκοτώσω. Έλα, μωρέ, για να ζηλέψεις το κάνει. Τι άλλο να τον θέλει τον Καραγκιόζη? Την βλέπεις αυτή? Δεν θα την ξαναδείς. Ορίστε. Πολύ γρήγορα δεν έγινε όλο αυτό. Από σένα δεν το περίμενα. Για τον Μιχάλη δεν λέμε τίποτα. Ποιο Μιχάλη? Α, ποιο Μιχάλη τώρα. Κοίταξε να δεις, αυτός ο Άλεξ έχει ένα πολύ μεγάλο προσόν. Με τρομάζεις. Δεν ανήκει στην οικογένεια μαύρου τσουκαλέων. Είπα κι εγώ, ποιο είναι αυτό μεγάλο προσόν που δεν το έχουμε δει ακόμα. Έλα, καημένη, προχώρα. Άιντε. Η φωτογραφία μας από τη Σέριφο. Έσκισε τη φωτογραφία μας από τη Σέριφο. Χαλιά έχεις βγει, ρε. Αυτό είναι το θέμα μας, ρε. Αυτό, ρε, είναι το θέμα μας!
Άμα πια. Προκειμένου να μου κάνει ο Μάρκος τη ζωή δύσκολη. Το κακό είναι ότι τον θέλεις. Τον θέλω. Τον θέλω. Τον θέλω. Αλλά θα τον ξεπεράσω. I'll never be your stepping stone. Take it all or leave me alone. Έχεις προσέξει τι ηλίθια έκφραση παίρνει όταν μιλάει με αυτό το μάλακα στο τηλέφωνο. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν δίνουμε ένα μάθημα στον τύπο. Ό,τι θέλεις. Κρέμασμα, απαγωνισμό, τι. Ό,τι γουστάρει η ψυχή σου. Θα έρθει να την πάρει αύριο από το σπίτι, δεν θα έρθει. Θα έρθει όπως κάθε πρωί έρχεται. Και ποιος είναι κάθε πρωί στο σπίτι? Ο πατέρας μου. Έτσι. Εδώ είμαστε, ορίστε. Σφουγγαρόπανα, σφουγγαρίστρες, νερά, πιάσε δουλειά, αγόρι μου. Ρε πατέρα. Τι. Τι. Παίζει με τις κόλλες. Πήγε και έβαλε κόλλα στο κάθισμά μου, μου σκίσει για τον παντελόνι. Ούτε 5 χρονών να ήταν. Ωραία πλάκα. Εγώ μια φορά είχα βάλει πρόγες στην καρέκλα του μαθηματικού. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό. Μα αυτές είναι γυναικείες δουλειές. Να, αυτό λέω κι εγώ αφεντικό. Να φέρουμε μια γυναίκα να σφουγγαρίζει, όχι όλο φώτι και φώτι. Σφουγγάριζε εσύ. Σφουγγάριζε εσύ. Για βοηθή το κάνω. Δεν ξέρω τι λάθος έκανα μέχρι τώρα. Αλλά από σήμερα, τέρμα. Δεν ξέρω τι λάθος έκανα μέχρι τώρα. Θα σ' ακούω. Και τις γονείς, αγόρι μου, έτσι όχι μόνο. Μην το λυπηθείς στον χώρο. Δώσ' του να καταλάβει. Φωτάκι, έχεις πάρει πολύ αέρα ή μου φαίνεται? Ναι. Έλα, πατέρα, σε παίρνω για το θέμα της Εύας. Άλλο στην κοσμάρα του. Ρε, Μάρκο, ρε, παιδί μου. Κοίταξε να δεις, πατέρα. Όταν χωρίσαμε με την Εύα, ήταν χάλια και... πήγε και έμπλεξε με έναν τύπο που τον φωνάζουν το καρφί. Καρφώνει κόσμο στην ασφάλεια. Ποια ασφάλεια, ρε πατέρα. Ποια ασφάλεια, ρε πατέρα. Ο τύπος χτυπάει. Χτυπάει και φεύγει. Καταλαβαίνεις, ε? Τι χτυπάει και φεύγει το καρφί, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω τι λες. Κοριτσάκια. Κάνει συλλογή από κοριτσάκια σαν την Εύα. Τον έχουν κατηγορήσει και για βιασμό. Βιασμό, ρε Μάρκο. Ρε αγόρι μου, πας και εσύ βρώμικο μάτσα τον πατέρα σου. Πώς τα παραλές τώρα? Δεν νομίζω, πατέρα. Δεν νομίζω ότι παρεξηγώ, γιατί αυτός ο τύπος είναι μυστήριος, είναι περίεργος. Άκουσέ με. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και την παίρνει από το σπίτι. Σε λίγο θα μπει μέσα και δεν θα μπορούμε να τον κάνουμε καλά. Ας θα το συζητήσουμε αργότερα αυτό το θέμα. Τώρα δεν μπορώ. Διαπαιδαγωγώ τον αδερφό σου. Σ' αφήνω. Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις, γλυκό ή αλμυρό, ε? Ναι. Εσύ τι λες? Εγώ λέω να πας να σφουγγαρίσεις. Πάω. Τι έγινε, ρε, δεν τσίπησε? Αν τσίπησε, λέει. Σαν πεινασμένος χάνος τσίπησε. Θα δεις αύριο. Μεγάλα ή χωρίς? Μεγάλα, μεγάλα. Οχ. Τι έγινε, ρε? Ήρθε, ρε, ήρθε. Ποιος? Ο Άλεξ, αγόρι μου. Ήρεμα. Άλεξ! Γεια. Γεια, παίρνα, μην τρέπεσαι. Δεν τρέπομαι. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Μάρκος, ο αδερφός της Εύας. Η Εύα είναι πάνω, ντύνεται. Α, ναι. Ναι, ναι. Και όσο να ντυθεί, εμείς δεν πίνουμε ένα καφεδάκι. Γουστάρισε ένα καφεδάκι. Α, γουστάρω, λέει. Α, γουστάρισε. Για παίρνα μέσα, έλα. Άλεξ, έλα, πέρασε. Εγώ είμαι ο Μίτσος. Γεια σου, Μίτσο. Τι υποδοχή είναι αυτή, ρε παιδιά. Είμαστε φιλόξενοι εμείς εδώ στη γειτονιά. Σκέτο ή μεγάλα? Μεγάλα. Μεγάλα, αδερφέ. Ένας μεγάλα έφτασε. Κοιτάς το πόδι μου, ε! Είχα μια σύγκρουση με τον Διονύση, τον πατέρα των παιδιών. Ξέχασε το, Μίτσο, ξέχασε το. Όχι και ξέχασε το, ρε Σιμάρκο. Που λες, Άλεξ, βγαίναμε ένα φεγγάρι με την Εύα. Μην τα θυμάσαι, Μίτσο, μην τα θυμάσαι. Όχι, μην τα θυμάσαι. Μας πετυχαίνει μια μέρα εκεί στον καράζ που φιλιόμαστε. Μου ρίξε μια με το ψαροτούφεκο, ήταν όλη δικιά μου. Με το ψαροτούφεκο? Κατά λάθος έγινε, Μίτσο, κατά λάθος. Κατά λάθος. Κατά λάθος λέει αυτός. Κατά λάθος ήταν που δεν μου έριξε στο δόξα πατρί, ρε. Κάκα! Περίμενε, περίμενε. Κάτσε όπως είσαι, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Θα σε δροσίσω εγώ. Εντάξει τώρα, δροσίστηκες? Δροσίστηκα. Ωραία. Συγγνώμη, ρε Άλεξ, αλλά από τότε που έγινε αυτό με το Διονύση, έχω μια αστάθεια. Τώρα να δεις τι θα κάνουμε. Θα πάμε πάνω στο δωμάτιό μου, που έχω παντελόνια να σου δώσω, ίδιο νούμερο φοράμε, για να μην σε δει έτσι η αδερφή μου σογκατουρημένο. Έλα, πάμε. Χίλια συγγνώμη, ρε Άλεξ, χίλια συγγνώμη. Δεν το έκανα επίτηδες δηλαδή, ε. Κι άλλα χίλια από μένα. Συγγνώμη. Έλα, Άλεξ. Έλα. Από εδώ. Έλα, έλα. Hey, πού πας? Σε όργο που πάω. Πού πας, εδώ είναι το δωμάτιο των κοριτσιών, δεν το βλέπεις? Από εδώ είσαι εσύ. Στο δωμάτιο των αγοριών. Έλα. Έλα, φίλε, έλα, μην τρέπεσαι. Πέρασε μέσα. Έλα. Εδώ είναι το δωμάτιό σου. Ναι, τι λέμε τόσο τώρα, άντε. Κάνε το παντελόνι σου. Περίεργο γούστο έχεις, ε. Ναι, μ' αρέσουν τα έντονα χρώματα, είναι αλήθεια. Ναι. Βγάλε την μπλούζα τώρα.
Την μπλούζα. Πω, πω, και το σόβρακο σου μουσκεμά είναι. Βγάλτε και αυτό, βγάλτε και αυτό. Όχι, ρε παιδιά, το σόβρακο. Ναι, και το σόβρακο, και το σόβρακο. Θα το δώσουμε στη γιαγιά να το πλύνει, μην ανησυχείς. Καλά, καλά. Μπορώ και μόνος μου όμως, ε. Ναι, μπορούμε και εμείς όμως. Τι, λοιπόν, εδώ στην ντουλάπα έχει ό,τι γουστάρεις να πάρεις. Ό,τι γουστάρεις, μην ανησυχείς καθόλου. Πάμε εμείς τώρα. Ναι, έρχομαι κι εγώ. Αυτό είπα μόλις τώρα, πάμε κι εμείς. Αδερφέ μου, ό,τι γουστάρεις, εντάξει. Όχι ρε γαμώτο. Όχι ρε γαμώτο. Άλεξ, τι κάνεις εδώ μέσα γυμνός, παιδάκι μου? Τώρα, τι να σου πω και τι να καταλάβεις. Εύα. Ποιο είναι το παλικαράκι το όμορφο, Εύα μου? Είναι ο... Είμαι ο Άλεξ. Άλεξ, Άλεξ. Μπράβο. Και τι κάνεις εδώ? Περιμένω την Εύα. Συμμαθητής. Περίπου. Ευτυχώς που δεν τον είδε η μαμά αυτό. Σκάσε. Έλα ρε πατέρα, τελείωνε. Τι κάνεις εδώ παιδί μου, παρουσιάζεις ψαροντούφεκο? Αυτό το κράταγε ο Γιαννάκης στα χέρια του. Ο Γιαννάκης το ψαροντούφεκο? Δεν σου πει να προσέξει τον αδερφό σου? Διέφυγε λίγο της προσοχής μου. Αλλά αυτό έγινε γιατί στο δωμάτιο της Εύας είναι ο φίλος της Εύας. Και μιας και είσαι και εσύ εδώ, δεν πας να ρίξεις μια ματιά? Στο δωμάτιό της? Ναι, στο δωμάτιό της. Τι τύπος είναι αυτός? Είναι ένας εκεί. Για να δούμε τι είναι αυτός. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ? Να, γνωρίζουμε τον Άλεξ, συμμαθητή της Εύας. Άλεξ, τι γίνεται? Για να κατεβαίνεις κάτω στην κουζίνα να πιούμε ένα καφεδάκι να μιλήσουμε. Όχι. Όχι, καλά είναι και εδώ να τα πούμε, ναι. Μου έφερε κάτι σημειώσεις γιατί είναι φοιτητής. Συμμαθητής, δεν είπατε? Ναι, είναι συμμαθητής και φοιτητής. Α, και φοιτητής είναι φοιτητής το παιδί. Γιατί είναι φοιτητής? Γιατί διαβάζει. Και γυμνασμένο σώμα γυμνάζεται. Αλλά γιατί γυμνάζεσαι εδώ μέσα, Άλεξ? Τι γίνεται, τι κάνετε όλοι εδώ μαζεμένοι? Ήρθαμε να δούμε τον Άλεξ. Γιατί είναι έτσι ο Άλεξ? Γυμνάζομαι. Να ζω, Άλεξ, γι' αυτό. Κρέμετε το πουλί του. Τι λέει το παιδί, τι λέει το παιδί? Είχα ένα ατύχημα. Είχε ένα ατύχημα. Τώρα να δεις τι ατύχημα θα έχεις στην άλλη τύχη. Αφήστε με να οπλίσω. Θα το πάω σαν συναγρίδα. Τίσου κι εσύ, χριστιανέ μου, τίσου. Τίσου κι εσύ, με έκαψες. Τίσου, Άλεξ, την έκαψες. Δεν διανοείσαι την κατάσταση. Ο Άλεξ μέσα στο δωμάτιο ολόγυμνος μαζί με τη μάνα μου, τη γιαγιά, τα παιδιά, το Διονύση με το ψαροτούφεκο. Ρε παιδιά, όταν γίνονται τέτοια σκηνικά στο σπίτι, πάρτε ένα τηλέφωνο. Α, θα σου αστράψω και σε ένα καμία, ε. Θα τον σκοτώσω, μα το Θεό, θα τον σκοτώσω. Αντί να τον σκοτώσεις, να του ανταποδώσεις. Πολύ θα γελάσουμε. Πρέπει να τον κάνω ρεζίλι. Πρέπει. Πώς θα τον κάνω ρεζίλι όμως? Καλό παιδί αυτός ο Άλεξ. Πολύ καλό. Και σοβαρό παιδί. Και πάει συνέχεια και γυμνάζεται στα ξένα σπίτια. Φαίνεται είναι αθλητικός τύπος. Μάλλον. Τι έγινε, Βάκη, συμβαίνει κάτι? Πάμε για καμιά τυρόπιτα? Πάμε, γιατί πείνασα. Το μόνο θετικό της υπόθεσης είναι ότι είδες τον Άλεξ γυμνό χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Στο διάλογο κι εσύ. Στο διάλογο, βλαμμένη. Άιντε, προχώρησε. Ναι, ρε μωράκι μου, σκέφτομαι να τις κόψω τις διαφημίσεις. Τώρα νομίζω ότι θα ασχοληθώ κυρίως με το σινεμά και την τηλεόραση, ναι. Τι? Αγάπη μου, είσαι πολύ κίνικη. Μικρό το χτύπα στις χάντρες. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα κάθε μέρα, δεν αντέχετε. Ανάση, θα πάμε για μπάσκετ, ρε, θα έρθεις? Για μπάσκετ? Ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ξέρετε, εργάζομαι. Και κάνεις και βασίλα, βλέπω. Άρα, νοικοκυρούλα, χαροπή. Πατέρα, όλα τα παιδιά θα πάνε για μπάσκετ. Να πάνε για μπάσκετ, εσύ εδώ σφουγγάρισμα. Δεν μπορώ σήμερα, Τζένι, πνίγομαι. Είμαι μια φίλη μου μακιγιόζ. Τη γνώρισα στα διαφημιστικά που έκανα. Ναι. Ναι, Τζενάκι μου. Ναι, Τζενάκι μου. Ναι, Τζενάκι μου. Άσε λίγο το Τζενάκι να σου πω. Τελείωσε ο Παστουρμάς και επειδή εγώ δεν ξέρω που είναι, πας να μου φέρεις. Τι άχρηστη, Θεέ μου. Όχι εσύ, μωρό μου. Εδώ έχουμε ένα καινούργιο υπάλληλο και του μαθαίνω τη δουλειά. Άμα δεν τη μάθω εγώ, ποιος θα τη μάθει?
Ναι, γεια σας. Μια καταγγελία θα ήθελα να κάνω. Ναι, ναι, περιμένω. Άμα τελειώσεις, θα πας που καρείς στην κουζίνα. Κολλά τα παπούτσια από τη λίγδα. Άντε, μπράβο! Μισό λεπτό. Κολλάει, λέει, σαν το Spider-Man πως να περπατήσει τον τοίχο από τη λίγδα. Άντε, μπράβο! Σ' ακούω, Βάλορι. Πατέρα, μπορώ να πάω σπίτι. Είμαι κουρασμένος, θέλω να διαβάσω. Να διαβάσεις, δεν υπάρχει διάβασμα για σένα. Οι φίλοι σου θα πηγαίνουν για μπάσκετ και εσύ θα κάτσεις εδώ να δουλεύεις. Για σένα υπάρχουν τρία πράγματα. Σφουγγάρισμα, σφουγγάρισμα, σφουγγάρισμα! Ωχ, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Έλεος. Έλεος. Έλεος! Είσαι ο Θανάσης Μαυροτσούκαλος. Ναι, πείτε μου. Πόσο χρονών είσαι και τι κάνεις εδώ, παιδί μου? Πάω έκτη δημοτικού και εδώ δουλεύω κάθε μέρα. Βέβαια, με αφήνουν να κάθομαι μερικά λεπτά και δεν είναι κακή. Όχι, όχι, δεν είναι κακή. Με βαράνε όποτε μου αξίζει. Σε βαράνε? Σε βαράνε συχνά? Όχι συχνά. 2-3 φορές τη εβδομάδα. Όταν όμως είναι σε τρελά κέφια, κάθε μέρα. Κάθε μέρα? Χριστούγεννα και Πάσχα όμως δεν με βαράνε. Χριστούγεννα και Πάσχα. Όχι, όχι, και καθαρή Δευτέρα. Καλά. Και σχολείο πότε πας? Σχολείο. Πόσο καιρό έχω να την άκουσα αυτή τη λέξη. Έχω πάθος για το σχολείο. Αυτό φαίνεται στο αγνό προσωπάκι σου, παιδί μου. Σχολείο πάω όταν το σκάω από τη δουλειά. Βέβαια, η βαθμή μου δεν είναι πολύ καλή. Καταλαβαίνετε. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Εγώ είμαι εδώ. Τελείωσαν τα βάσανά σου. Και αρχίζουν τα δικά σου. Εγώ σε κλείνω γιατί έχω πολλή δουλειά. Έλα, γεια. Τι θα πάρετε, κυρία? Τον εισαγγελέα ανηλίκων τηλέφωνο. Αυτό θα πάρω! Τι είναι, ρε? Φωτάκι. Δεν ξέρετε που έχετε μπλέξει. Φωτάκι. Μαρκό! Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο? Να μιλήσουμε? Για να σκεφτώ. Όχι. Η κατάσταση μας έχει ξεφύγει λίγο από τον έλεγχο, έτσι? Μόνο λίγο. Πάμε να μιλήσουμε κάπου να μην μας ακούνε εδώ έξω. Ποιοι να μας ακούσουν, αφού εδώ στο σχολείο τέτοια ώρα είναι μόνο όσοι έχουν εργασία? Έστω αυτοί. Έλα λίγο μέσα. Τι θες να πούμε? Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο έτσι. Πληγώνουμε ένας τον άλλον και δεν καταλαβαίνω γιατί. Αν θυμάμαι καλά, εσύ ήσουν αυτή που τα έμπλεξες με τον πρώτο μαλάκα που βρήκες μπροστά σου. Ναι, και εγώ, αν θυμάμαι καλά, εσύ ήσουν αυτός που με έκανε να ζηλέψω και έκανα ό,τι έκανα. Γι' αυτό έκανες ξεσκονόπανα το μπλουζάκι που σου χάρισα και έσκησες και τη φωτογραφία μας και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ναι, καλά. Και εσύ δεν ήσουν Άγιος. Από τότε που τα φτιάξαμε, μου έχεις ψήσει το ψάρι στα χείλη. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Νομίζω ότι... Πολύ εύκολα νομίζεις. Ωχ, Παναγία μου. Κάνεις. Αυτό που έπρεπε να έχω κάνει από την αρχή και να μην βάζω ανάμεσά μας εγωισμούς και ζήλιες. Απλώς εσένα θέλω. Τώρα. Άντε. Περίμενε. Σου έχω μία έκπληξη. Κλείσε τα μάτια. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Κλείσε τα μάτια και μην τα ανοίξεις μέχρι να σου πω. Ευάκη, τι έκπληξη είναι αυτή? Τώρα μισό λεπτό περίμενε. Μην τα ανοίξεις.
πετσέτα. Τα ανοίγω! Τα άνοιξα! Ευάκη, ποια είναι η έκπληξη που έλεγες? Αυτή! Για να μάθεις να κάνεις ρεζίλι τους φίλους μου. Εύα! Εύα! Εύα, σε παρακαλώ! Εύα! Εύα! Δεν είπαμε να διαβάζει μαθηματικά. Τι δίνουμε λεφτά στα φροντιστήρια, τζάμπα πληρώνουμε τα φροντιστήρια. Τους γονείς που τους σκέφτεσαι καθόλου. Τι είμαστε. Υπάρχει πρόβλημα και με την απόδοση και με τη διαγωγή του. Έχει διαλυθεί το σπίτι, κάνω καθένα σου. Ξεχύλιζε το ποτήρι, βρε Ελένη. Ο ένας βάζει κόλλα του σκίζει τα παντελόνια, άλλο κυκλοφορεί ξεφράκο το σχολείο. Σκέψου την καρδιά. Πού πάμε, δε. Τι πια καρδιά μου να σκεφτώ. Ορίστε, ορίστε. Ο Διονύσης Μαυροτσούκαλος. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς? Είμαι κοινωνική λειτουργός από το Τουμανιλίκων. Έρχομαι να σας πληροφορήσω ότι είχαμε μια καταγγελία εναντίον σας για εκμετάλλευση ανηλίκων στην ταβέρνα σας. Τι πράγμα? Έχετε ένα αθώο παιδί να δουλεύει μέρα και νύχτα υπό απάνθρωπες συνθήκες. Έκανε αυτοψία, μην το αρνείστε. Πού είναι το αθώο παιδί? Α, το Θανάση εννοεί αθώο παιδί. Να μην μιλήσω και για το πώς του φέρεστε στο σπίτι. Να μην μιλήσετε, γιατί αν δείτε πώς μας φέρετε αυτός, θα μας λυπηθείτε. Πες μας, παιδί μου, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Όχι, αφού δεν φοβάται, εμείς τρέμουμε. Του μίλησε και μου είπε την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ο Θανάση είναι ο εφευρέτης του ψέματος. Ήρθα από την ταβέρνα και τα είδα όλα. Μην το αρνείστε. Ακούστε, κυρία, τι είπατε, τι είστε? Κοινωνική λειτουργό. Ακούστε, κυρία κοινωνική λειτουργό. Εμείς είμαστε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια εδώ και 1,5 χρόνο και θα είμαστε για άλλους 3-4 μήνες από ό,τι φαίνεται. Πες τα, βρε Ελένη μου, και εσύ μην τα λέω όλα μόνος μου. Α, ναι, ξέρετε, εγώ είμαι δασκάλα στο δημοτικό και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι. Παιχνίδι, να. Ναι. Πες τα, ρε Θανά, πήγε μόνος. Πες ότι είναι παιχνίδι. Επιτρέπετε να σφουγγαρίζω την ταβέρνα? Παιχνίδι είναι. Ηρέμησε, ηρέμησε, αγόρι μου. Θα τα πεις όλα αυτά αύριο στον εισαγγελέα. Δεν κατάλαβα, ποιον εισαγγελέα? Στον εισαγγελέα ανηλίκων. Αύριο στις 10 το πρωί. Για να δω. Ηρέμησε, εσύ, παρακαλώ. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Ήρεμο σήμερα είναι, ήρεμο. Λοιπόν, θέλω να μπεις μέσα και να του μιλήσεις ήρεμα, γιατί δεν μπορεί. Κάπου θα έχουμε κάνει λάθος για να έχει φτάσει μέχρι εδώ η κατάσταση. Ξέρω ότι έχουμε κάνει λάθος. Η λέξη κλειδί είναι διάλογος. Διάλογος, διάλογος. Και κατανόηση. Πώς το είπες αυτό? Κατανόηση. Ας την κατανόησε εμένα. Ανάση, παιδί μου, μπορούμε να μιλήσουμε? Βεβαίως, πατέρα μου. Κάθισε. Δεν νομίζεις ότι το παρατράβηξες? Όλα τα παιδιά παίζανε μπάσκετ, ενώ εγώ σφουγγάριζα στην ταβέρνα. Ακόμα με κοροϊδεύουνε. Νοικοκυρούλα, χαροπή με φωνάζουνε. Ναι, αλλά και εσύ δεν έκανες λίγα. Πήγες και βάλες κόλλα στο κάθισμα που έκατσα. Μου σκίστηκε το παντελόνι, δεν είσαι πια 5 χρόνων. Ναι, αλλά έχω κι εγώ δικαιώματα σαν παιδί. Να παίζω μπάσκετ όποτε θέλω και να μην ξαναδουλεύω στην ταβέρνα. Και εγώ έχω το δικαίωμα να αρπάξω τώρα την ευκαιρία και να σου μιλήσω σαν πατέρα σε γιο. Ξέρεις ότι δεν είναι αστείο αυτό, ε? Και εσύ ξέρεις ότι δεν κάνει να δουλεύουν τα παιδιά? Βρε, έχουμε μπλέξει με εισαγγελέα ανηλίκων. Εισαγγελέα ανηλίκων, μπλέξαμε όλοι. Και εσύ μαζί. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα μου ξαναφωνάξεις ποτέ. Εντάξει? Ότι τέρμα το σκουπάκι. Εντάξει? Και ότι δεν θα ξαναφάω σαλάτες γιατί δεν μ' αρέσουν. Εντάξει? Εντάξει. Πώς κλείνει αυτό? Η ποίηση του Βρετάκου διακρίνεται για το λυρισμό της, ο οποίος ακολούθησε ένα δικό του ιδιότυπο δρόμο. Έλα, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, είμαι στο μάθημα. Θα σε πάρω μετά, καλά? Φιλιά. Συγγνώμη. Θα πρέπει να σας θυμίζω κάθε τρεις και λίγο ότι απαγορεύονται τα κινητά στην τάξη. Υπάρχει μια λειτουργία στο κινητό που ονομάζεται δόνηση. Αν δεν την ξέρεις, μπορώ να στη δείξω εγώ. Όπως επίσης υπάρχει και το αθόρυβο. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Παραδίδει μάθημα η καθηγήτρια! Έλα, ηρεμία τώρα. Μιλάς εσύ για συμπεριφορά που κυκλοφορείς τσίτσιδο στο διάδρομο? Πέρα στο σχολείο 9,5 εβδομάδες! Μπορώ να συνεχίσω την παράδοση, ναι ή όχι? Μπορείτε. Μισό λεπτό. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Έτσι και δείξεις εμπιστοσύνη σε ανέντιμο άνθρωπο, όχι στο διάδρομο του σχολείου, στο Σύνταγμα μπορεί να σε βγάλει τσίτσιδο! Και πολύ καλά θα σου κάνει, ρε, για να μάθεις να μιλήσεις τόσο ηλίθιος την άλλη φορά! Άσε με κι εσύ! Τις διαφωνίες σας θα τις λύνετε εκτός τάξης, ακούτε!
Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου! Ναι, μωρέ, γιατί εγώ θέλω να σε ξαναδώ, νομίζεις! Σκασμός! Δεν θα μου χαλάσουν εμένα τη μέρα μου οι μαυροτσουκαλέοι! Ακούσατε! Και οι δυο σας στο γραφείο μου μετά το μάθημα! Ωραία, παιδιά, τι φωνές είναι αυτές, πόνο στο κεφάλι μου! Μίτσο! Κυρία Εισαγγελέα, μετά την επίσκεψη που έκανα στην ταβέρνα του κυρίου Μαυροτσούκαλου, διαπίστωσα πως πράγματι το παιδί εργάζονταν. Και μάλιστα σφουγγάριζε το πάτωμα. Σφουγγάριζε γιατί ήταν τιμωρημένος. Θα ακούτε και μόνος σας. Το παιδί μου εξομολογήθηκε πως δεν το αφήνουν ούτε σχολείο να πάει. Αυτό είναι ψέματα. Είμαι δασκάλα και μπορώ να βεβαιώσω. Η δασκάλα του παιδιού και σύζυγος του κυρίου Μαυροτσούκαλου όμως. Δηλαδή, δεν πιάνετε. Τι δεν πιάνετε. Ως μάρτυρας. Ναι, θέλω να σας πω, κύριε Εισαγγελέα, ότι οι παρέες του παιδιού εδώ πέρα δεν είναι. Μιλάμε δηλαδή για τέρατα, για ρεμάλια, γιατί δεν μπορεί να φανταστείτε. Και εσείς τι κάνετε για να μην μπλέκει το παιδί σας, κύριε Μαυροτσούκαλε? Έχετε ευθύνη για την καλή ανατροφή του. Μα για την καλή ανατροφή τα κάνω όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνετε. Γι' αυτό το κάνω. Μην το βλέπετε έτσι αυτό το παιδί. Κάτσε, παιδί, γύρω από την κίνηση που βλέπει καλά ο κύριος Εγγελέας. Η κουκουλοφόρη μπροστά του είναι αρνιά. Δεν έχετε παιδιά, γι' αυτό δεν. Ευτυχώς. Αφήστε το παιδί να μιλήσει, κύριε Μαυροτσούκαλε. Ήσουν τιμωρημένος, Θανάση. Με βάζουν να δουλεύω! Σε παρακαλώ, παιδί μου, πιο χαμηλά, μην φωνάζει, γιατί έχω πονοκέφαλο σε πάνω. Με βάζουν να δουλεύω στην ταβέρνα και πολλές φορές με απειλούν με το σκουπάκι της τουαλέτας. Είναι αλήθεια αυτά, κύριε Μαυροτσούκαλε? Το σκουπάκι της λεκάνης είναι οικογενειακή παράδοση. Εμείς οι παραδόσεις κρατάμε, κύριε Εισαγγελέα. Ο Διονύσης είναι πολύ καλός πατέρας. Έχω 5 παιδιά και 50.000 προβλήματα. Ναι, ποτέ όμως με την Εύα και τη Φίφη δεν χρησιμοποίησες το σκουπάκι. Ποιες είναι πάλι αυτές? Οι κόρες της γυναίκας του. Ναι, γιατί εγώ έχω άλλες μεθόδους να επιβάλλω την τάξη, καταλαβαίνετε. Ναι, είδαμε πως επέβαλες και στην τάξη, σαν την άλλη φορά με την Εύα που πήρε τα ρούχα του Μάρκου και έτρεχε ξεβράκο το σχολείο. Παναγία μου, τι να κάνω, πότε θα πάρω τη σύνταξή μου? Να ξεμπερδεύω από όλα αυτά. Τι ήθελες να κάνω, τι μάλωσα, να τη σκοτώσω? Όταν λείπω εγώ γίνεται κόλαση. Δεν έχετε παιδιά και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έχω 5 αγόρια, κύριε Μαυροτσούκαλε. Και είναι ήσυχα σαν κορίτσια. Αυτό το ήσυχα σαν κορίτσια να το προσέξετε, γιατί στις μέρες μας είναι κάπως επικίνδυνο. Σας παρακαλώ! Όταν εκνευρίζεστε, κύριε Μαυροτσούκαλε, με τα παιδιά σας, τι κάνετε? Μοιράζω σφαλιάρες. Μοιράζω σφαλιάρες. Μοιράζω σφαλιάρες, τι άλλο να κάνω? Σας τα έλεγα, σας τα έλεγα εγώ. Κύριε Μαυροτσούκαλε, δεν ξέρω τι να κάνω. Ξέρω εγώ. Τι να κάνω? Θα του πάρουμε την επιμέλεια! Επιτόπου! Μα τι λέτε τώρα, μιλάτε σοβαρά! Δεν μιλάω, δεν μιλάω, αλλά έχω φτάσει σαν εδώ! Ο Διονύσης είναι ο καλύτερος πατέρας που έχω γνωρίσει! Πες τα, Ελένη μου! Είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, κάνει το καλύτερο για όλους μας! Πες τα, Ελένη μου! Σας παρακαλώ, μην φωνάζετε, γιατί έχω ημικρανίες! Ήτανε που ήτανε, μετά το γάμο αποβλακώθηκε. Τι είπε εσύ? Ο κύριος Εισαγγελέας. Σας ακούω. Κύριε Μαυροτσούκαλε, θα διατάξω την προσωρινή εισαγωγή του Θανάση Μαυροτσούκαλε στο κέντρο κακοποιημένων ανηλίκων. Ως τη δικά σου. Ωραία. Ποιο κέντρο, ποιον ανηλίκων? Εγώ εδώ θα γίνω ένα σκουπάκι, ένα σφουγγάρισμα. Εγώ δεν. Εσύ θα πας εκεί που λέει ο κύριος Εισαγγελέας. Δεν πάω. Θα πας. Σας παρακαλώ, μη φωνάζετε. Έχω ήλιγκο, σας παρακαλώ. Παναγία μου. Ρήπιο έγινα πάλι σήμερα. Είναι σίγουρα η εισαγγελέα. Έτσι γράφει απ' έξω. Ναι, αλλά δεν το. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Εσείς ήσασταν πάντα πάρα πολύ αγαπημένοι. Έλενη, δεν ήταν πάντα πάρα πολύ αγαπημένοι? Έρχομαι από το γραφείο του εισαγγελέα. Διέταξε να κλείσουν το Θανάση σε κέντρο ανηλίκων. Ο πατέρας σας είναι χάλια. Ένα θα σας πω και να σας γίνει ξεκάθαρο. Δεν θα αφήσω κανέναν να καταστρέψει αυτή την οικογένεια. Με καταλαβαίνετε, κανέναν! Το απόγευμα να είστε και δύο εδώ, να πάμε μαζί στο γραφείο του ψυχολόγου. Να λήξει μια και καλή αυτός ο πόλεμος μεταξύ σας. Κατανοητό? Κατανοητό! Καλησπέρα. Διονύση, πού είστε όλοι? Το φαγητό είναι έτοιμο. Δεν έχω όρεξη. Μπορεί να φάω αργότερα. Thank you.
Γεια σας. Καλά να πάτε. Άργησαν. Κατάλαβαν ότι τους θέλεις να πάτε μαζί στον Παύλο. Βέβαια, και ότι θα συναντηθούμε εδώ. Ελένη μου, μην ανησυχείς. Μπορεί τα πράγματα να φαίνονται άσχημα αυτή τη στιγμή, αλλά όλα για καλό γίνονται. Για να ισορροπήσουν σε ένα άλλο σημείο. Πιο σωστό, ε? Ναι. 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 Έλα, μαμά. Όχι, δεν θα μπορέσω να έρθω τελικά στον ψυχολόγο. Έχω μία εργασία. Ναι, τελείως ξαφνικά μας την έβαλαν. Έχει να κάνει με τη σύμπαρξη των δύο φύλων. Ναι, και πώς αυτά βοηθούν στην ανακύκλωση των προϊόντων. Μας τη ζήτησαν έτσι ξαφνικά. Είναι πάνω στην ανακύκλωση των προϊόντων. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται πολύ βιβλιογραφία. Είναι μια εργασία για να ανεβάσω το βαθμό. Καλά, μας είπαν ότι δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα την κάνω. Οπότε δεν θα έρθω στον ψυχολόγο. Και χιλιάδες φίλοι, όλοι στο τριγύρι. Και έτσι δεν θα έχω χρόνο να έρθω στο γραφείο του ψυχολόγου, γιατί θα πρέπει να περάσω όλο το απόγευμα και το βράδυ διαβάζοντας στο σπίτι. Εντάξει, μαμά, μην ανησυχείς. Οπότε μην ανησυχείς, Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Ποιος ήτανε? Τα παιδιά. Και? Τα παιδιά. Τι τα παιδιά? Τα παιδιά είναι πολύ ερωτευμένα. Αχ, Παναγιά μου. Δεν κατάλαβα που πάνε. Εγώ τι με ρώτω κάτι. Κάτσε όλα με τα ρούχα. Τα καλά μου τα μπλε τα παπούτσια. Όλοι καλά σου έβαλε και τα κατέστρεψα. Τα σκιστά κάψε. Την κιθάρα μου, την κιθάρα μου το έλεγαστε. Ένα πράγμα θα σας πω. Αυτή είναι μια οικογένεια με πολύ αγάπη. Δεν θα αφήσω να τη διαλύσει κανείς, μ' ακούτε? Δώστε τα χέρια. Κουβαθήκατε, δώστε τα χέρια, είπα. Ωραία, αν δεν δώσετε τα χέρια, δεν θα φύγουμε από εδώ μέσα. Κανονικά, όχι ψόφια. Στα δωματιά σας τώρα και οι δύο. Θα μαζέψει τώρα όλα αυτά. Φίβη πουλάκι μου, έλα να σου πω κάτι που θυμήθηκα μια στιγμή. Διονύση μου. Έλα βρε Διονύση μου, μην κάνεις έτσι. Ό,τι και αν είναι θα το παλέψουμε μαζί. Θα φτιάξουν τα πράγματα, θα δεις. Θέλω το παιδί. Θέλω το Θανάση μου. Μπαμπά. Έλα παιδί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ εκεί μέσα. Το κρεβάτι του Θανάση ήταν άδειο. Βέβαια ήταν άδειο. Και μετά ήταν γεμάτο, φουσκωτό. Βέβαια ήταν. Γύρισε το παιδί! Φούσκο στο κρεβάτι! Διονύση, Γιάννακη μου, θα το φαντάστηκες! Το παιδί! Ποιος είναι τέτοια ώρα, δεν το πιστεύω. Σ' αφήσανε? Το έσκασα. Πού είναι ο γιος σας? Πού είναι ο πατέρας! Το έσκασε από το τρίτο όροφο δένοντας εντόνια!
Έκλειψε τα κλειδιά από το κέντρο και κλείδωσε το φύλακα στην τουαλέτα. Δεν έχουμε κλειδιά να τον βγάλουμε έξω. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για τα παιδιά. Πού να ξέρουμε εμείς πού το παιδί. Εμείς δεν έχουμε ιδέα. Σας είπα, είναι δύσκολο παιδί, δεν με πιστεύατε. Θα πρέπει να με συνοδεύσετε στο τμήμα. Δεν φτάνει που τον χάσατε. Πρέπει να δηλώσουμε εξαφάνιση. Εδώ είμαι και δεν πάω πουθενά. Υπάρχει εντολή εισαγγελέα. Μέχρι να γίνει το δικαστήριο, θα πρέπει να μείνει στο Ίδρυμα Προστασίας Ανηλίκων. Δεν πάω πουθενά. Τότε θα πρέπει να ειδοποιήσω την αστυνομία να συλλάβουν τον κύριο Μαυροτσούκα. Ησυχάστε, ησυχάστε. Αφού ήρθαν έτσι τα πράγματα, δεν πειράζει, Θανάση, παιδί μου. Να πας και εγώ θα είμαι δίπλα σου. Θα έρχομαι κάθε μέρα και να σε βλέπω. Και αν φοβάσαι τη νύχτα, θα έρχομαι κάτω από το παράθυρο να με βλέπεις κι εσύ. Τι άλλο. Τι άλλο. Α, να τους πεις ότι είσαι αλλεργικό στο κουνουπίδι. Και να τους πεις να σου αφήνουν με φωτάκι ανοιχτό. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Εμείς θα είμαστε μαζί σου στον αγώνα. Σταματήστε. Ευθύω, Θανάση. Εγώ φταίω. Εγώ. Δικό μου το λάθος. Δεν ήμουν καλός πατέρας. Μα τι λέτε! Σταματήστε! Ύστερα από αυτό που ζω και βλέπω, αποφάσισα να αλλάξω την αναφορά μου και να αποσύρω την καταγγελία μου. Τελείωσα! Βλέπω ότι είστε μια δεμένη οικογένεια. Όχι τώρα! Εσύ μείνε σπίτι. Και να είσαι φρόνιμος. Τώρα! Ελπίζω να πήρες το μάθημά σου. Το πήρε το μάθημά μου. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Μην καθόμαστε. Καληνύχτα. Θανάση! Δώσε μου πίσω τα κλειδιά. Ποια κλειδιά? Του κέντρου. Α, τα κλειδιά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ευχαριστώ καλό. Κλείσε, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται με αυτήν. Σήμερα, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη μέρα. Και ειδικά για σένα, Θανάση, είμαι πραγματικά πάρα πολύ περήφανος, γιατί έδειξες μεγάλη ψυχραιμία. Μεγάλη ψυχραιμία και μεγάλη ωριμότητα. Μεγάλη ωριμότητα γιατί τα παιδιά της ηλικίας σου αντιμετωπίζουν. Πατέρα, ναι. Έχεις πολλά ακόμα γιατί έχω μελέτη πάνω. Να βρε, πάρτε παράδειγμα, μελέτη. Τι μελετάς, αγόρι μου? Διαβάζω τη βιογραφία του Αλ Καπόνε. Πού το τηλέφωνο του εισαγγελέα, ρε. Τηλέφωνο του εισαγγελέα, πού είναι.